Εμείς υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν η Χρυσή Αυγή της Κορινθίας και γενικώς υπάρχει ένα σωρό άνθρωποι που βάζουν σε ένα κουτί όλους τους Κορίνθιους. Εμείς δεν πιστεύουμε. Υπήρχαν και άνθρωποι που πραγματικά που ήταν το σπίτι τους από πάνω και θέλουν να διαδηλώσουν χωρίς να ανήκουν σε καμία Χρυσή Αυγή, σε καμία Νέα Δημοκρατία. Σαν άνθρωποι που θέλουν να διαδηλώσουν. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους όλους τους κατανοούμε και κατανοούμε και τους ανθρώπους στην Κόρινθο και στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή και όπου αλλού πάνε τέτοιου είδους στρατόπεδα. Αυτό που εμείς πρέπει να δώσουμε και να το δώσουμε όχι με στυλιάρια, όχι με κραυγές, όχι με το να πάει να καεί, γιατί και αυτό ακούστηκε και από τους κυρίους αυτούς τις προηγούμενες ημέρες, λέμε ότι θα πρέπει να κατανοήσουν με ποιον τρόπο λύνεται το θέμα. Το θέμα δεν λύνεται, και είμαστε μαζί τους με στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανά πόλη, δεν λύνεται με σκούπες. Λύνεται εάν καθίσουμε όλοι, και εμείς το βάλαμε στη Βουλή, να δούμε με ποιο τρόπο θα αναπτύξουμε διακρατικές συμφωνίες, θα βγάλουμε χαρτιά, θα λειτουργήσει το θέμα του ασύλου, θα υπάρχουν διεκπεραιωτές των υποθέσεων, θα πολεμήσουμε το Δουβλίνο 2. Μόνο μέσα και θα βρούμε και χρήματα για να φτιάξουμε και πει κέντρα πρώτης υποδοχής και όσο τόπο συγκέντρωσης σε διάφορα σημεία για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή την κατάσταση για να δώσουμε και ένα τέλος στην παρανομία η οποία υπάρχει και είναι εμφανής. Λοιπόν, η σύγκριση για μένα αυτόν τον άνθρωπο από πλήρω. Δεν ξέρουμε, ζητήσαμε να μας δώσουν στοιχεία για όλα αυτά. Αυτό που περιγράφεται είναι ότι κατέβηκε η Χρυσή Αυγή και υπήρχε και μια ομάδα, υπήρχαν Κορίνθοι που ήταν κατά του και αντιπράτης για διαφορετικούς λόγους. Υπήρχαν 50 Χρυσή της Χρυσής Αυγής και υπήρχαν 400 Κορίνθοι που ήταν ωραία. Κατά. Και υπήρχαν και άλλοι. Ακούστηκε ότι ήταν μια Χρυσή Αυγή. Γιατί έδωσε το κλίμα. Και αυτό που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι ότι, και νομίζω ότι είναι ένα κέριο πρόβλημα, ότι θα δίνεται τόνος σε αντιθέσεις, ας πούμε, σε πρωτοβουλίες κατοίκων κλπ. Από τη Χρυσή Αυγή με το συγκεκριμένο στίγμα βίας και φασιστικών απόψεων. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Και το ζήτημά μας είναι πώς δίνονται, πώς ανοίγουμε το χώρο. Σου λένε ότι φοβόντουσαν επίσης να είναι εκεί. Εγώ σας λέω ότι στη Βουλή προφυλακίστηκα. Αν δεν πούμε όχι συνειδητά μέσα στις κοινότητές μας, αυτό δεν ξέρουμε πού θα πάει. Και αν παίξουμε με το ρατσισμό και την ξενοφοβία, αυτό θα αναπτυχθεί. Και εγώ, σε αυτό που έδειξε η Βασιλική, θέλω να συνεχίσω, ότι πραγματικά όλες αυτές τις μέρες παρατηρούμε ένα φαινόμενο εκφασισμού της κορινθιακής κοινωνίας, το οποίο για μένα δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον, σαν ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δει πάρα πολύ σοβαρά και θα ανοίξουμε μία συμμαχία με την τοπική κοινωνία για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο εκφασισμού της κορινθιακής κοινωνίας. Το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει δράση, όχι ευκαιριακή, αλλά σε βάθος χρόνου, για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και σήμερα μπορεί να είναι τόσο εμφανής με το πρόβλημα των μεταναστών, αλλά αύριο δεν μας εμποδίζει ότι μπορεί να είναι με κάτι άλλο. Και γι' αυτό νομίζω έτσι, ναι, δηλαδή πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και ήδη νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με αυτό, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το συζητούσαμε πάρα πολύ και ξέρω και από την κίνηση πολιτών έχετε δει το ζήτημα και από φορείς στο εργατικό κέντρο. Έχουν τοποθετηθεί διάφοροι φορείς, θα σε συνεννόηση, θα δω πώς μπορεί να το... Θέλω να ρωτήσω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ειδικού ενδιαφέροντος εδώ για την Κόρινθο. Με δεδομένο ότι ο 39.07 του 11 προβλέπει ότι δεν μπορούν ενεργά στρατόπεδα να χρησιμοποιούνται. Άρα η συγκεκριμένη απόφαση που πήρε όποιος την πήρε είναι μια παράνομη, η οποία μπορεί να κρυφθεί, μια απόφαση που μπορεί να κρυφθεί παράνομη. Θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε εδώ η τοπική του νομοθετική του επιτροπή, είτε κεντρικά μια πρωτοβουλία να υπάρξουν ασφαλιστικά μέτρα ή να μπει αυτή η διαδικασία να ακολουθήσει την νομική οδό, ώστε να ακυρωθεί τη πράγμαση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι γενικότερη σε ό,τι αφορά το σύνολο τη μεταναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ακούστηκαν πράγματα τα οποία όντως είναι ορθά και στη σωστή κατεύθυνση, έχω όμως την εντύπωση ότι δεν είναι πρακτικά, υπό την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το κρίσιμο. Και λέω ως παράδειγμα ότι στην Κόρινθο, μέχρι πριν από λίγο καιρό, είχαμε
στον ΟΣΕ δεκάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι ζούσαν εκεί, θέλω να πιστεύω ότι με όποιες συνθήκες και αν είναι στο στρατόπεδο εδώ στην Κόρυνθο, δεν είναι σε χειρότερες συνθήκες, είναι σε ελαφρώς τουλάχιστον καλύτερες. Άρα, για ποιο λόγο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ στο να μείνουν σε στρατόπεδα, όχι όμως στη λογική όμως ταυτόχρονα να γίνονται όλες οι επόμενες ενέργειες ώστε το πρόβλημα αυτό να μην μείνει μόνιμο και να μην ισχύει στο ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Για να βάλω ένα τίτλο, γιατί δεν αποδέχεστε τη συγκέντρωση των μεταναστών σε συγκεκριμένους χώρους, πιέζοντας ώστε αυτοί οι χώροι να μην είναι μόνιμοι, αλλά απλώς να λειτουργούν ως ένα διαμετακομιστικό κέντρο είτε για τον επιστροφή του είτε για τον προορισμό. Αυτά είναι τα κεπί. Δηλαδή εμείς λέμε. Ένα λεπτό. Αν δηλαδή το στρατόπεδο εδώ. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Αν το στρατόπεδο δηλαδή λεγόταν κεπί, αντί για στρατόπεδο έκτος, θα ήταν καλός. Θα μπορούσαν να βγαίνουν έξω. Διότι πάρε τα λεφτά που παίρνεις, πάρε το κονδύλι. Μήπως είναι και ένα παραπάνω χαρτί σε όποιο πάει να διαπραγματευτεί για το μέλλον αυτών των ανθρώπων με το να λέει ότι έχω αυτή τη στιγμή σε στρατόπεδα 100.000 λαθρομετανάστες. Και κάθε μήπως θα έξω αυτό, γιατί αυτό είναι κόκκινο πανί αυτό. Αυτό που λέτε τώρα είναι αυτό που μας πάει στα δικαστήρια. Έχουμε πάει στα διεθνή δικαστήρια συνέχεια για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων. Είμαστε εντελώς εκτός, δηλαδή, δεν προστατεύονται για τη βία που έχει ενισχυθεί. Αυτό μας πάει συνεχώς, η Διεθνής Αμνηστία, όλοι που έρχονται οι οργανισμοί βλέπουν ότι οι συνθήκες κράτησης είναι απαράδεκτες. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω πάει στο ελληνικό, θα σας πω προσωπικά μία εμπειρία. Έχω μπει μέσα στο κέντρο κράτησης του ελληνικού. 110 άνθρωποι σε κελιά των 20, που χωράνε 10, 25 μαζί, με μία ντουσιέρα να λειτουργεί, χωρίς τις τουαλέτες να λειτουργούν και με ένα κάκιστο κέντερ και με αρρώστους μέσα. Εγώ αν είχα ζώα δεν θα τα έβαζα εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι, αισθάνεσαι σαν άνθρωπος και σαν Έλληνας, ντροπή, βαθύτατη θλίψη, ντροπή και οργή. Και όταν ρωτήσαμε την αστυνομία τι μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει γιατί έχει δοθεί η φύλαξή τους σαν να είναι εγκληματίες. Δεν είναι εγκληματίες. Είναι παράπτωμα το ότι έχουν μπει στη χώρα χωρίς χαρτιά. Για όποιους λόγους. Σαν να είναι εγκληματίες, τους κρατάνε εκεί μέσα σε περιθώριο τριών που πάνε στις 6 και πάνε σε ειδικές συνθήκες στους 18 μήνες. Σε αυτές τις συνθήκες, τις απάνθρωπες. Έτσι. Λοιπόν, εμείς λέμε αντί για αυτό το έσχος. Αυτό το έσχος που είναι έσχος για κάθε Έλληνα, για κάθε πολίτη. Και είναι έσχος για κάθε Ευρωπαίο και είναι έσχος που γι' αυτό θέλουν να μας διώξουν έξω από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, έτσι, που μας καταγγέλνουν. Αντί γι' αυτό, ανθρώπινα κέντρα υποδοχής, βάλε τα λεφτά που έχεις πάρει, βάλε τα κονδύλια που έχεις πάρει στους χώρους της εξόδου, κάνε κέντρα υποδοχής που αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να καταγραφούν, να ζουν και να δεις μετά τι θα τους κάνει. Έχετε δει καλά, υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή. Αυτό που... Αυτοί που λέτε στα κέντρα υποδοχής είναι αυτοί που θα βγουν πλέον από εδώ και πέρα παράνομα. Ποια είναι έχουμε τα κέντρα υποδοχής. Που δεν υπάρχουν. Αυτά είναι τα κέντρα υποδοχής. Αυτά είναι τα κέντρα κράτησης. Αυτό που κάνει ο νόμος λέει και πει κέντρα κράτησης. Τώρα έχει βάλει μία παύλα ενδιάμεσα και θα κάνει ένα φθαρμά. Για προφανώς και να πάρει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζετε τη λέξη και πει μέσα. Τα οποία πρέπει να παραχωρηθούν μέχρι το τέλος. Γίνεται μια ευρωλαμογιά, α πούμε, να σου δώσω να καταλάβει. Για να πάρουν το χρήμα. Δεν υπάρχει διαφορετική βούληση. Και αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράνομα στη χώρα ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο από 400.000. Άμα τα έχουμε καταγράψει, θα ξέρω. Άμα τα έχουμε καταγράψει, θα ξέρω. Ποιο θα πάει να καταγράψει. Όταν ξέρει ότι θα πιεστεί να φύγει. Μάθα. Στην είσοδό σου θα καταγράφεσαι. Πώς είσαι στην είσοδό που θα έρθει με τις βάρκες, με τον Τούρκο που σε φέρνει. Όταν σε πιάνουν, γιατί σε πιάνουν και σε γυρίζουν ή σε κλείνουν σε στρατόπεδα επίσης. Σε πιάνουν εκείνη τη στιγμή. Εκεί θα καταγράφεσαι. Τους πιάσανε τις επιχειρήσεις Κούπα. Όχι, τους πιάσανε από διάφορους τρόπους. Αλλά αυτά καταγράφεσαι. Θα υπάρχει διαδικασία. Πες ότι. Δεν είναι απλά έτσι. Υπάρχουν μέσα στο στρατόπεδο άνθρωποι που είναι σε κελιά που ήσαν, σε αστυνομικά τμήματα κτλ. Πάνω από 7 μήνες κρατούμενοι. Δηλαδή υπήρξε με έναν από τους δύο μιλήσαμε. 6 μήνες. 6 μήνες, άρα λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία να μην καταγραφεί. Θέλω να πω ότι γι' αυτό τους φέρανε εδώ. Οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν κρατούμενοι σε αστυνομικά τμήματα. Ξέρετε, αν θέλει η αστυνομία και η πολιτεία,
μπορεί να είχε καταγράψει τους πάντες τώρα. Αν υπάρχει η λογική ότι καταγράφεσαι, γιατί έχω μια πολιτική όπου σου δίνω κάποια υποδομή αρχική να μπεις και να ζεις αυτή τη στιγμή και μετά ή να προωθηθείς σε άλλες χώρες ή να βρεις έναν τρόπο να κινηθείς. Αν υπήρχε μια λογική ότι αν καταγραφείς θα μπει σε ένα χώρο που θα σε υποστηρίξει, δώσε αυτά τα λεφτά να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Θα καταγράφονταν αντί να είναι παράνομοι, κρυμμένοι, ανύπαρκτοι. Είναι άνθρωποι ανύπαρκτοι. Όταν ξεκινάει κάποιος από το Πακιστάν, γνωρίζει το αν έχουμε εδώ καταγραφεί, αν έχουμε, τι συνθήκες έχουμε. Όταν ξεκινάει κάποιος από το Πακιστάν, γνωρίζει ότι εδώ τι συνθήκες θα βρει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Ή κάποιοι του στάζουν εκεί τη επαγγελία και έρχονται. Νομίζω οι συνθήκες που ξεκινάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ χειρότερες από εδώ. Για... Και, και η διαδρομή που περνάνε. Ένα είναι ότι έρχονται για να πάνε αλλού. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ξεκινάνε από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολέμων, καταστροφών κλπ. Και μετά περνάνε και πάρα πολύ δύσκολα για να φτάσουν τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου και να πηγαίνεις έτσι χύμα, χωρίς να ξέρεις πού πας, τι θα κάνεις, σημαίνει ότι φεύγεις από κάτι πολύ χειρότερο. Και όπως έχουν πει. Είχαν ρωτήσει κάποιους Αλβανούς, λέει γιατί φεύγετε αφού εδώ δεν υπάρχει το πρώτο κύμα. Και λέει γιατί στην Αλβανία είναι όχι λεφτά και ξύλο. Εδώ κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι φανταστείτε για να περνάς αυτή την ταλαιπωρία που περνάς. Σημαίνει ότι ο χώρος, σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση, εκεί που ζεις δεν έχει ζωή. Δεν διαφωνεί κανένας. Το ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται για κάποιους για να βγάζουν κάποια αρκετά χρήματα με το λαθρεμπόριο ψυχών, με το να φέρουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Και δεν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από τα σύνορα κανονικά για να καταγραφούν. Άρα μιλάμε καθαρά ότι πρέπει να συλληφθούν για να καταγραφούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν είχες άλλη πολιτική στα σύνορα και άλλους χώρους, κέντρα υποδοχής, θα ήταν όπως έχουν διάφορες χώρες, θα ήταν αλλιώς και οι συνθήκες αυτές που είναι τώρα. Στην ερώτηση αυτή τη κρίση του στρατοπέδου κλπ. Το έχουμε θέσει. Το έχει βάλει ήδη, είχαν εκείνος ήδη ο διηγητικός σύλλογος Κορίνθου, ο οποίος θα εξετάσει το ζήτημα αυτό. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να περιγράψει και η Μαρία προηγουμένως, ότι σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία θα μπορέσουμε να δούμε, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και ό,τι βοήθεια ζητηθεί από το διηγητικό σύλλογο. Είμαστε διευθυμένοι είτε κοινοβουλευτικά είτε νομικά. Αν το νομικό τμήμα ξέρει κάτι παραπάνω, να τη δώσουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε, όχι όμως μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η διαφωνία μας με τα κέντρα κράτης είναι συνολικά και όχι μόνο για την Κόρινθο. Να το βάλουμε για μια φορά το ζήτημα. Μετά να απαντήσει αυτό η κυβερνητική, γιατί θα το θέσουμε κι εμείς. Δηλαδή το θέσαμε ήδη και σήμερα στον Καξία, όπως λέγεται, δεν ξέρω καλά την Ιεραρχία Αστυνομία. Λοιπόν, και ήδη θα το θέσω και φαντάζομαι ότι. Για τη χρήση του χώρου που είναι στον τόπο. Είναι παράνομο να. Σήμερα περιμένουν να ακούσουν οι Κορίνθοι ότι θα είστε κατά του στρατόπεδου τη Κορίνθου άμεσα. Που θα αρχίσει άμεσα αυτό. Αλλά όχι γιατί μέσα στο στρατόπεδο είναι μετανάστες, γιατί είμαστε άμεσα εναντίον στρατοπέδων συγκέντρωσης.